Πώς σας φαίνονται οι τιμές στο λάδι? Παιδιά, είναι καλά, σε φωτιά είναι. Ούτε κατήλι δεν ανάβουν. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσεται το ελαιόλαδο και στην Ελλάδα, με τις τιμές στο ράφι να έχουν αυξηθεί ακόμη και 50% μέσα σε ένα χρόνο. Καλή Σαρακοστή και από κόλλο και από μνή. Σήμερα στο ράφι η μέση λιανική τιμή για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο έχει εκτιναχθεί στα 12 ευρώ το λίτρο, αγγίζοντας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα 16 ευρώ. Όταν ακριβώς ένα χρόνο πριν ήταν στα 8 ευρώ. Παίρνει φορά, πηδάει πάνω από τον κόκκινο πάντο και πέφτει στον κρεμό. Σχεδόν στα 10 ευρώ το λίτρο αγοράζουν οι καταναλωτές ακόμη και το απλό λάδι, το οποίο πήρε αύξηση 26% από τις αρχές του χρόνου. Και μιλάμε για πράφετ. Χάλια μαύρα. Η αύξηση της τιμής οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή στις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες και κυρίως στην Ισπανία. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η περσινή παραγωγή ήταν εντυπωσιακή. Φέτος όμως, λόγω της κακοκαιρίας, ούτε η Ελλάδα θα έχει παραγωγή. Οι μεγάλες χώρες, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία και εμείς, δεν έχουμε παραγωγή φέτος, με αποτέλεσμα, λόγω της ζήτησης της προσφοράς, να έχει μειωθεί πάρα πολύ η προσφορά και να έχει αυξηθεί η ζήτηση, με αποτέλεσμα η τιμή να έχει εκτοξευθεί. Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι η τιμή του ελαιολάδου θα συνεχίσει να είναι αυξημένη κατά 50 με 60% και για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι παράλογο αυτό που συμβαίνει με το λάδι και θα μπορούσε κάλλιστα να μπει ένα πλαφόν, αλλά δεν το έχουν κάνει. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, ας κάνουμε μια αναζήτηση στην Google με τη λέξη λάδι για να δούμε τι ειδήσεις θα μας βγάλει για την τελευταία εβδομάδα. Οκ. Okay. Ωραία. Έγινε. Καλά θα πάει αυτό.